Κύριε Συντηχάκη, είχαμε την ευκαιρία και την προηγούμενη εβδομάδα στην ερώτηση του κυρίου Δελή να συζητήσουμε και για τις καταστροφές της, που υπήρχαν στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής. Αυτό που είχα πει είναι ότι αν συμβεί μία φορά, αν είμαστε μία φορά στεναχωρημένοι, όταν συμβαίνει δεύτερη και τρίτη φορά, πρέπει να είμαστε 10 και 100 φορές, γιατί σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει στο ενδιάμεσο. Και πράγματι το δυτικό τμήμα της Κρήτης και ο νομός Χανίων ξαναχτυπήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την κακοκαιρία και από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σχετικά με τα βήματα που έχουν γίνει, η περιφέρεια Κρήτης εκτίμησε το ύψος των ζημιών που είχαν προκληθεί το 2018 στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν η αρχική εκτίμηση. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης με απόφασή του έχει δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση άμεσων επεμβάσεων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Επίσης, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης έχουν δοθεί 4 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων. 1.900.000 ευρώ από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έχουν δοθεί επιπλέον για καθαρισμό ρεμάτων συμπληρωματικά των προηγούμενων που είχα ανέφερα. Κυρίως και σημαντικότερο, έχουν εγκριθεί 78 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση έργων για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών σε 15 επαρχιακούς δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 78 εκατομμύρια. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών, πέρα από την περιφέρεια, έχει επιχορηγήσει από το 2017 ως σήμερα τους δήμους του νομού Χανίων με περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες. Υπάρχουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί οι Δήμοι και αφορούν κυρίως την προμήθεια μηχανημάτων για να έχουν και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να προχωρήσουν. Και ειδικότερα για τις αποκαταστάσεις των πληγέ των ιδιωτών, υπάρχει τριμελής επιτροπή η οποία έχει συντονίζει και προχωράει τις καταγραφές και τις αποκαταστάσεις των χρημάτων. Ο Δήμος Πλατανιά, για παράδειγμα, έχει επιχορηγηθεί 18/3/19 με 501.000 ευρώ περίπου για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών ιδιωτών. Ο Δήμος Κανδάνου Σελήνου με 5.000 ευρώ με βάση αιτήσεις που είχαν υποβληθεί. Ο Δήμος Κισάμου με 115.000 ευρώ και ο Δήμος Χανίων με 39.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα και ισχύει σε όλες τις φυσικές καταστροφές. Η Τριμελής Επιτροπή συνεδριάζει. Το Υπουργείο Εσωτερικών κάνει κάθε προσπάθεια να αποδίδεται κατευθείαν στους ιδιώτες όσο το δυνατόν συντομότερο. Και αυτό μάλιστα που εξετάζουμε και στη συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να γίνει πιο απλή η αίτηση, να γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις ότι σε περίπτωση καταστροφών να μπορούν να αποζημιώνονται πολύ γρήγορα οι πληγέντες.